Πώς βλέπετε τις συντονισμένες επιθέσεις εναντίον της νίκης και αν αυτό σας δυναμώνει? Βεβαίως μας δυναμώνει, ούτε εν άρμαση ούτε εν ύπης. Εμείς δε εν ονόματι του Θεού ημών μεγαληθισόμεθα, όπως λέει και η Αγία Γραφή. Δεν έχουμε, εμείς δεν θα απαντήσουμε με αντεπίθεση, θα έλεγα, καταλαβαίνετε, στο ίδιο επίπεδο. Με πραότητα, με γαλήνη, όπως μάθαμε εξ αγαπαλώνων ήχων και από τους γονείς μας, και με ευγένεια. Και βέβαια όλα είναι ανυπόστατα και δεν δεχόμαστε τίποτε. Όταν ακούω πολλές φορές να μιλάνε για εργαλειοποίηση της ψυχής, να πω ότι για μας είναι βίωμα. Έχουμε μάθει από την κούνια μας, να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, όταν μας ρωτούν τι κάνετε, πώς είστε, να απαντάμε τη φράση που ο λαός μας, ο απλός λαός απαντάει, ο πιστός, και λέει δόξα τω Θεώ. Εγώ 40-35 χρόνια που έμπαινα μέσα στην αίθουσα, κάθε την περίοδο, την Πασχάλιο περίοδο όπως λέμε, έλεγα στους μαθητές μου Χριστός Ανέστη, γιατί έτσι έμαθα και έτσι πρέπει. Και μου απαντούσαν τα παιδιά εν χορό και με χαρά, αληθώς Ανέστη. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση, επαναλαμβάνω, είναι βίωμα. Μάλιστα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι επιγραμματικά για να ξέρει και ο κόσμος. Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θα προτείνει η Νίκη όταν θα μπει στη Βουλή? Έχουμε πολύ ψηλά δύο σημαίες, δύο προτάγματα στη Νίκη. Ότι τούτη τη δύσκολη εποχή που διέρχεται ο τόπος μας, η Ελλάδα θέλει παιδιά και παιδεία. Εννοώντας το υπαρήθμενα πρόβλημα, την δημογραφική μας κατάρρευση. Αυτό που θα προτείνει η Νίκη πρωτίστως είναι να βοηθηθεί η ελληνική οικογένεια στο θέμα αυτό της δημογραφίας και κυρίως η μάνα, η μητρότητα. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, θα μπορούσε μια μάνα με το πρώτο κιόλας παιδί να δικαιούται μια άδεια, να πληρώνεται βέβαια σε αυτή την περίοδο και να μεγαλώσει το παιδί της μέχρι την ηλικία 4-5 ετών, γιατί νομίζω ότι τα παιδιά μας έχουν αγριέψει σήμερα και το παρατηρούμε συνεχώς καθημερινώς δίπλα μας, που παρουσιάζονται πράξεις βίας ακόμη και συμμορίες ανηλίκων, γιατί λείπει η μάνα, ο πρώτος αμίμητος και ο πιο σοβαρός δάσκαλος του παιδιού. Όπως λέω πολλές φορές, οι μαστοί της μάνας είναι τρεις. Οι δύο είναι για το πολύτιμο γάλα της και ο τρίτος μαστός είναι το στόμα της. Το στόμα της αυτός, ο πολύτιμος σταλακτήτης, θα διδάξει τα παιδιά και τα καλούδια του γένους και βέβαια θα διαμορφώσει έναν ισχυρό χαρακτήρα. Και η δεύτερη σημαία είναι η παιδεία μας. Η παιδεία να ξανακατήσει το βάδρο της, να ξαναγίνει ελληνική, να γίνει ανθρωποποιός. Να αποκτήσει πάλι ταυτότητα, να αρωματιστούν τα παιδιά από τα καλούδια της έξοχης παράδοσής μας. Δεν μπορεί να έχουμε μια παιδεία σήμερα η οποία περιφρονεί, επαναλαμβάνω, το παρελθόν, την ιστορία μας, την ιστορία της πατρίδας μας. Το λέω πολλές φορές για την πετάρηση εθνικού ύμνου και της έπαρσης σημαίας, για τον εκκλησιασμό, για τους τρεις ιεράρχες. Πρέπει να ξαναγραφούν βιβλία που να έχουν ταυτότητα, να φιλοξενηθούν μέσα στα βιβλία γλώσσας, κυρίως οι μεγάλοι Έλληνες ποιητές, για να αγαπήσουν ξανά τα παιδιά πάλι τη λογοτεχνία και τη μελέτη. Mm-hmm. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα σήμερα ότι τα παιδιά μας είναι εξαρτημένα από τις νέες τεχνολογίες. Το βιβλίο πλέον θεωρείται έχει πεταχθεί στο περιθώριο. Αλλά ξέρουμε εμείς ότι μόνο με την η μόρφωση επιτυχάνεται μόνο με τη μελέτη. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, η παιδεία να ξαναγίνει πάλι ελληνική. Αυτά είναι τα δύο προτάγματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το θέμα της δημογραφίας και την ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου της μάνας και για την παιδεία μας, που πρέπει να ξαναγίνει ρωμαϊκή, ελληνική παιδεία.